Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, να δούμε σε τίτλους τα κυριότερα γεγονότα της ημέρας. Εβδομάδα δύσκολων αποφάσεων για την επίτευξη συμφωνίας. Στριγμή από τις αποκαλύψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και τις επιστολές Τσίπρα. Όπισθεν ολοταχώς για το σπάσιμο του ομολόγου για την πληρωμή των επικουρικών συντάξεων που κλειδώνουν οι συντελεστές του ΦΠΑ. Σχήμα λόγου η κατάργηση του μνημονίου δίχως θεσμική υπόσταση. Ανακοίνωση της 20ης Φεβρουαρίου δηλώνει τώρα η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Συναγερμός στην Ευρώπη. Τζιχαντιστές περνούν κρυφά μαζί με τους πρόσφυγες, δηλώνει εκπρόσωπός τους. Νέες διασώσεις σε Ιταλία και Ελλάδα. 3,5 εκατομμύρια ευρώ μετά από απανατά jackpot κληρώνει σε λίγη ώρα το Τζόκερ. Ουρές στα προκτορία. Η ώρα της κρίσης για τον τελικό της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός του Βασίλης Πανούλη απέναντι στη Ρεάλ για το απολυπόθητο τρόπαιο. Σύνδεση με τη Μαδρίτη. Πρεμιέρα στις Κάνες για το αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Έμι Γουάινχαους. Γιατί αποδοκιμάστηκε ο Μάθιου Μακόναχη. Εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί. Η ώρα των δύσκολων αποφάσεων, κυρίες και κύριοι, για την κυβέρνηση έφτασε. Η διαπραγμάτευση με τους δανειστές εισέρχεται από αύριο στην τελική και πιο κρίσιμη φάση της. Κυβέρνηση και θεσμοί επιδίδονται τις τελευταίες ώρες σε ανταλλαγή προτάσεων εν ώψη και του αυριανού Brussels Group. Με στόχο μια τεχνική συμφωνία πριν και από τη Σύνοδο Κορυφής στη Ρήγα την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή. Φαίνεται τώρα το Μέγαρο Μαξίμου περνώντας τις κόκκινες γραμμές του και παρά την εσωκομματική γκρίνια θα δεχτεί τελικά υψηλό φόρο προσθέμενης αξίας μεταξύ 18 και 20%. Ενώ ανοιχτό παραμένει το θέμα της κατάργησης των πρόωρων συντάξεων. Την ίδια ώρα, η θηλιά της ρευστότητας φύγει ολοένα και περισσότερο. Λίγες μόνο ώρες μετά την αποκάλυψη της Καθημερινής ότι η χώρα βρέθηκε μία ανάσα από τη στάση πληρωμών την προηγούμενη εβδομάδα, η κυβέρνηση δυσκολεύεται εκ νέου να συγκεντρώσει τα χρήματα που χρειάζονται για να πληρώσει τις συντάξεις στο τέλος του μήνα. Στο εσωτερικό, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επαναφέρουν την πρόταση για δημοψήφισμα σε περίπτωση αδιεξόδου, ενώ δημοσιεύματα από τη Γερμανία προκρίνουν ως μοναδική λύση και τρίτη το πακέτο βοήθειας για τη χώρα μας. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τη Γερμανία και τον Κώστα Σιμεωνίδη, αλλά θα ξεκινήσουμε με τον Αχιλλέα Τόπα και τις πληροφορίες που έχουμε, Αχιλλέα, από το Μέγαρο Μαξίμου, προς πώς προετοιμάζονται να δούμε για την κρίσιμη εβδομάδα, άλλη μια κρίσιμη εβδομάδα που ξεκινάει. Λοιπόν, το ερώτημα μείζωνος σημασίας είναι αν έχει σημειωθεί πρόοδος ή όχι. Και οι πληροφορίες που έχουμε λένε ότι στο Μέγαρο Μαξίμου πιστεύουν ότι μία σχετική πρόοδος έχει σημειωθεί. Ευελπιστούν ότι η πρόοδος αυτή μπορεί να διευρυνθεί τις επόμενες ημέρες. Αυτό που ανησυχεί το κυβερνητικό επιτελείο είναι ορισμένες ακραίες, όπως χαρακτηρίζουν φωνές ανάμεσα στους εταίρους, οι οποίες κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ζητούν όλο ένα και περισσότερα πράγματα. Ο στόχος είναι, αρχής γενομένης από αύριο και με τις συνομιλίες του Brussels Group, να υπάρξει πρόοδος σε ζητήματα ιδιαίτερα σημαντικά, όπως είναι οι συντελεστές του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, αλλά και στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων. Έχει στείλει και ένα μήνυμα ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε, να εντατικοποιηθούν οι συνομιλίες εν ώψη μάλιστα και της Συνόδου Κορυφής. Και την ώρα που γίνονται όλα αυτά και κορυφώνονται οι συζητήσεις για το αν θα επιτευχθεί συμφωνία ή όχι με τους δανειστές, όπως θα δούμε και συνέχεια του δελτίου, αυξάνονται οι φωνές στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες ζητούν την διεξαγωγή δημοψηφίσματος, Εύα. Αχιλλέα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε πώς αποφεύχθηκε στο παραένα το πιστωτικό γεγονός ακριβώς πριν από μία εβδομάδα, αλλά και ποιες είναι οι ταμιακές υποχρεώσεις που ζορίζουν την κυβέρνηση στο ρεπορτάζ του Χρυσόστομου Τσούφη. Με το βλέμμα στραμμένο στον καλοκαιρινό γολγοθά των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας και με τα ταμιακά διαθέσιμα ήδη στο κόκκινο, η κυβέρνηση προσπαθεί να πετύχει συμφωνία με τους δανειστές πριν φύγει ο Μάιος. Όπως αποκαλύπτει η Καθημερινή της Κυριακής, η κυβέρνηση φλέρταρε με τη χρεοκοπία την περασμένη εβδομάδα, με τον Αλέξη Τσίπρα να περιγράφει σε επιστολή του στην Κριστίν Λαγκάρτ το οικονομικό αδιέξοδο της χώρας, δηλώνοντας ότι αδυνατεί να αποπληρώσει τα 750 εκατομμύρια ευρώ στις 12 Μαΐου. Ανάλογου περιεχομένου τηλεφώνημα έκανε ο Πρωθυπουργός και στον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών Τζακ Λιού, για να ανακαλυφθεί στη συνέχεια ο ειδικός λογαριασμός που διαθέτει η χώρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο οποίος και λειτουργήσε σαν απομηχανής θεός. Σε ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί την κυβέρνηση για παλινοδίες, σημειώνοντας ότι η δραματική επιστολή του Πρωθυπουργού διαδέχθηκε τις δημόσιες διαβεβαιώσεις Βαρουφάκη ότι η χώρα θα πληρώσει κανονικά και ζητά τη δημοσίευσή της. Το ρεσιτάλ αυτό της αναξιοπιστίας μέσα σε 5 ημέρες του πληρώνω, δεν πληρώνω και τελικά πληρώνω, ακυρώνει τη διαπραγματευτική μας θέση, αποδεικνύει την προχειρότητα και την έλλειψη σχεδίου με την οποία λειτουργεί ο κύριος Τσίπρας.
Σε άλλο εσωτερικό έγγραφο του Ταμείου, πάντως, αναφέρεται ότι η Ελλάδα δεν θα αποφύγει αυτή τη φορά τη χρεοκοπία, αν δεν υπάρξει άμεσα συμφωνία με τους δανειστές. Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, το ελληνικό δημόσιο πρέπει να αποπληρώσει 11,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κεντρικές τράπεζες, τόκους και άλλες υποχρεώσεις. Ο Ιούνιος είναι ο μήνας του Ταμείου, καθώς πρέπει να γίνουν 4 διαφορετικές πληρωμές ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, αρχής γενομένης από τις 5 του μήνα. Από τη Δευτέρα ξαναρχίζουν οι διαπραγματεύσεις του Brussels Group, με τις πληροφορίες να υποστηρίζουν ότι η ελληνική πλευρά επεξεργάζεται νέες προτάσεις προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα που παρατηρείται σε τομείς όπως οι μακροοικονομικές προβλέψεις, το ύψος των δημοσιονομικών στόχων, τα μέτρα για την επίτευξή τους, το συνταξιοδοτικό και τα εργασιακά. Εκείνο το οποίο στο οποίο διακρίνω ότι υπάρχει τεράστια δυσκολία συμφωνίας από πλευράς των δανειστών είναι η συμφωνία ότι στην Ελλάδα υπάρχει δημοκρατία. Η αξίωση να επιβληθούν πολιτικές οι οποίες παραβιάζουν μία τόσο νοπή λαϊκή εντολή και η αξίωση ακόμη να παραταθεί ένα τετελεσμένο και απολύτως διακεκομένο καθεστώς που ήταν το μνημόνιο, αυτή η αξίωση είναι βαθιά αντιδημοκρατική. Για τους Ευρωπαίους εταίρους πάντως είναι προεξοφλημένο ένα τρίτο δανειακό πρόγραμμα για την Ελλάδα. Η γερμανική Welt παρουσιάζει δραματικό κλίμα στις διαπραγματεύσεις και επικαλείται αξιωματούχο που συμμετέχει σε αυτές, ο οποίος κάνει λόγο για τιτανικό. Η ατμόσφαιρα στις συνομιλίες τώρα είναι καλύτερη από πριν. Αλλά σε τι χρησιμεύει αυτό όταν το πλοίο βυθίζεται? Ακόμη και οι Έλληνες διαπραγματευτές εκφράζουν ενίοτε την απόγνωσή τους, μη γνωρίζοντας τι θέλει να πετύχει η κυβέρνησή τους. Σε ενδεχόμενο τρίτο δάνειο αναφέρθηκε και ο Γερμανός αντικαγκελάριος Ζίγμαρ Γκάμπριελ σε δηλώσεις του στην Bild. Είναι πιθανό να δοθεί περαιτέρω βοήθεια στην Ελλάδα αν η Αθήνα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στους δανειστές. Η έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη δεν θα είναι οικονομικά, αλλά πολιτικά επικίνδυνη. Την ίδια στιγμή ο Γιάννης Βαρουφάκης διέψευδε κατηγορηματικά δημοσίευμα του πρώτου θέματος ότι ο Wolfgang Schäuble του πρότεινε έξοδο από το κοινό νόμισμα με αντάλλαγμα την παραχώρηση κλειδωμένης ισοτιμίας ανάμεσα στο νέο ελληνικό νόμισμα και το ευρώ. Ποτέ ο Δόκτωρ Σόιμπλε δεν μου είπε κάτι τέτοιο στη μεταξύ μας συνομιλία, την 11η Μαΐου ή σε οποιαδήποτε προηγούμενη συνάντηση. Με τον Γερμανό ομολογό μου διατηρούμε καλές συναδελφικές σχέσεις και έχουμε συμφωνήσει πως ό,τι λέγεται μεταξύ μας μένει μεταξύ μας, όσο οφείλουν να κάνουν οι υπεύθυνοι υπουργοί οικονομικών χωρών μελών της Ευρωζώνης. Αυτή τη μεταξύ μας συμφωνία την τηρούμε κατά γράμμα. Γι' αυτό τον λόγο, όπως φαίνεται, κάποιοι εφάνταστοι κατασκευάζουν μεταξύ μας διαλόγους που, όπως είναι λογικό, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ο Υπουργός Οικονομικών διέψευσε κατηγορηματικά και άλλο δημοσίευμα της ίδιας εφημερίδας, σύμφωνα με το οποίο πρότεινε την πρόσληψη εταιρείας Bitcoin με έδρα τη Σιγκαπούρη, της οποίας και αποτελεί μέντορα, ω σύμβουλο της ελληνικής κυβέρνησης. Στον Κώστα Σημεωνίδη τώρα. Κώστα, να δούμε λίγο το κλίμα από το Βερολίνο, από όπου και τα τελευταία 24 ώρα εντείνονται οι πιέσεις για άμεση επίτευξη συμφωνίας. Εύα, κυρίες και κύριοι, είναι γεγονός ότι τα τελευταία 24 ώρα το Βερολίνο εντείνει τις πιέσεις και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό μετά τον κύριο Σόιμπλε χθες, ο οποίος σύμφωνα με το Σπίγκελ φέρεται να χάνει την υπομονή του και να έχει απευθύνει μάλιστα πρόσφατα σαφή προειδοποίηση στον κύριο Βαρουφάκη. Τη σκητάλη πήραν σήμερα άλλα δύο υψηλόβαθμα στελέχη. Τόσο ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος της Μέρκελ, ο Κάουντερ, τόσο και ο αντικαγκελάριος Γκάμπριελ, καλούν σήμερα την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να ολοκληρωθεί το τρέχον πρόγραμμα στήριξης. Πέρα από την κοινή αυτή γραμμή, όμως, Εύα, διακρίνουμε και ορισμένες διαφοροποιήσεις, οι οποίες φανερώνουν για άλλη μια φορά τη σαφή διάσταση απόψεων εντός του κυβερνητικού συνασπισμού στο Βερολίνο όσον αφορά το χειρισμό της ελληνικής υπόθεσης. Την ώρα, για παράδειγμα, που ο κύριος Γκάμπριελ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός τρίτου πακέτου, εφόσον η Ελλάδα τηρήσει τις υποχρεώσεις της, ο κύριος Κάμπριελ χαρακτηρίζει άκερη τη συζήτηση αυτή. Την ίδια ώρα, όπως είδαμε και στο βίντεο, ο αντικαγκελάριος φρόντισε να στείλει ένα μήνυμα και προς το εσωτερικό, έτσι τουλάχιστον ερμηνεύεται εδώ στη Γερμανία, ζητώντας να σταματήσει επιτέλους η συζήτηση περί Brexit, την οποία συνεχίζουν να τροφοδοτούν και σήμερα στελέχη των Χριστιανοδημοκρατών. Επισημένοντας λοιπόν τους κινδύνους ενός Brexit συνολικά για την Ευρώπη, όχι μόνο για την Ελλάδα, και όπως μας είπες, πληθαίνουν και οι φωνές και των σχολιαστών και των αναλυτών που μιλούν για το τρίτο πακέτο. Ναι, ο γερμανικός τύπος τροφοδοτεί σήμερα και αυτά τα σενάρια. Διαπραγματευτικοί κύκλοι, τους οποίους επικαλείται η Welt, σημειώνουν ότι σύντομα η Ελλάδα θα χρειαστεί περαιτέρω στήριξη, τονίζοντας μάλιστα ότι η σχετική συζήτηση θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει.
Οι ίδιοι εκφράζουν ωστόσο αμφιβολίες για το πώς θα πουλήσει, όπως λένε, ένα τρίτο πακέτο ο κύριος Τσίπρας στον ελληνικό λαό, την ώρα που, όπως ο ίδιος λέει, δεν έχει καν πολιτική εντολή για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος. Σύμφωνα με την εφημερίδα, πάντως, εκτιμά ότι η επαπειλούμενη χρεοκοπία θα επισπεύσει τη λήψη των τελικών αποφάσεων. Η Τάγκε Σπίγκελ από την πλευρά της ΕΒΑ, και κλείνω με αυτό, και υπό τον τίτλο «Πλησιάζει ο τελικός για την Ελλάδα», σημειώνει σήμερα ότι απομένουν μόλις 2 εβδομάδες για την επίτευξη συμφωνίας. Η εφημερίδα θεωρεί επίσης δεδομένο ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί και τρίτο πακέτο στήριξης, κοστολογώντας τις δανειακές ανάγκες της Ελλάδας μέχρι το 2016 στα 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Για να τα δούμε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, τώρα και με τη βοήθεια του Μπάμπη Παπαδημητρίου, που είναι στο στούντιο κοντά μας. Καλησπέρα, Μπάμπη. Καλησπέρα. Ακούσαμε λοιπόν το ρεπορτάζ των συναδέλφων. Η απόσταση παραμένει μεγάλη. Το πρόβλημα της ρευστότητας παραμένει. Είχαμε και την αποκάλυψη της Καθημερινής σήμερα για τις επιστολές σε δραματικό τόνο που έστειλε ο Πρωθυπουργός προς τους θεσμούς. Να δούμε τώρα λοιπόν τι περιμένουμε αυτή την εβδομάδα και ποιο θα είναι το δίλημα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά που παρακολουθούμε δεν είναι ακριβώς μια διακυβέρνηση. Είναι ένα είδος drama queen που έχουμε να κυβερνά και είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Διότι αφορούν πολύ περισσότερο τα εσωκομματικά και πολύ λιγότερο τα εθνικά ή, αν θέλεις, τα ζητήματα του κράτους και της χώρας. Παρά τα αυτά, η απόσταση δεν είναι όσο μεγάλη θέλουν ορισμένοι να μας κάνουν να νομίζουμε. Για πολύ απλούς λόγους, διότι πολλά πράγματα έχουν διορθωθεί και αν δεν είχαν ξανανοίξει τα ελλείμματα, αν δεν είχαμε ξανά την απειλή της ύφεσης τόσο πολύ μπροστά μας, τόσο πραγματική, τα πράγματα θα ήταν ευκολότερα. Ένα μικρό παράδειγμα. Εάν δεν είχαμε την ύφεση, αν το ΑΕΠ δηλαδή μεγάλωνε με πάνω από 2% όπως ήταν σχεδιασμένο και όχι τώρα το 0,5% που λένε, και αυτό είναι επίσης σε αμφιβολία, τότε αντιστοίχως και τα ελλείμματα θα ήταν διαφορετικά. Αντιστοίχως το πρωτογενές πλεόνασμα θα επαρκούσε για να πληρωθούν οι τόκοι, γιατί αυτή τη δουλειά κάνει. Άρα τα πάντα αλλάζουν διότι χάσαμε χρόνο. Έχασε χρόνο η προηγούμενη κυβέρνηση, συνέχισε να χάνει τούτη εδώ η καινούρια. Τώρα να δούμε λίγο και τον ρόλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και τον ρόλο των Ευρωπαίων και στον απόϊχο της κόντρας που είχαν. Καταρχήν, υπήρξε σοβαρή κόντρα ή υπάρχει ο ρόλος ο ένας κάνει τον κακό και ο άλλος κάνει τον καλό? Δεν υπήρξε μεγαλύτερη από ό,τι συνήθως υπάρχει σε αυτά. Μην ξεχνάμε ότι το Ταμείο έχει ένα διπλό ρόλο. Από τη μια, το Ταμείο έχει ένα μνημόνιο με την Ελλάδα, το οποίο λήγει το 2016. Μας δανείζει, υποτίθεται, χρήματα για να του επιστρέφουμε τα παλιά δανεικά. Τώρα του επιστρέφουμε χωρίς να μας δανείζει, άρα υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Αλλά αυτή είναι μια δικιά του υπόθεση και επιμένει σε αυτό. Αυτό αποκάλυψε η Καθημερινή, ότι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω. Θέλουν δική τους διαπραγμάτευση. Ο Τόμψερ θέλει να μιλήσει πρόσωπο με πρόσωπο με τους υπουργούς, όπως ακριβώς κάνει σε οποιοδήποτε άλλο κράτος. Την ίδια στιγμή όμως, το Ταμείο έχει έναν άλλο ρόλο. Είναι σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ζητήματα που αφορούν το πρόγραμμα προσαρμογής Ελλάδος. Σε αυτόν τον δεύτερο ρόλο, το Ταμείο είναι πολύ σκληρό και βοηθάει πάρα πολύ τον κύριο Σόιμπλε. Με λίγα λόγια, Τόμψεν Σόιμπλε, όταν πρόκειται για το τι θα κάνει η Ευρώπη, συμφωνούν. Όταν έρχεται η ώρα τι θα κάνει μόνο το Ταμείο, τα πράγματα είναι πολύ ευκολότερα. Με μία διαφορά. Είναι ευκολότερα σε τι? Στο πώς μπορούμε να χειριστούμε το χρέος. Πριν όμως η κυβέρνησή μας είναι ακόμη πάρα πολύ μακριά από τη στιγμή που θα μπορούσε να βάλει πάνω στο τραπέζι το θέμα του χρέους. Τώρα, να δούμε λίγο όλες αυτές τις προηγούμενες εβδομάδες. Παρακολουθούμε ένα σκοτσέζικο ντους. Τη μία είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία, την άλλη είμαστε μακριά από τη συμφωνία. Την άλλη, αν βρεθούμε κοντά σε αδιέξοδο, θα πρέπει να κάνουμε δημόσιο ψήφισμα. Αυτό τουλάχιστον λένε κάποια κυβερνητικά στελέχη και μάλιστα το συντηρούν. Αν δεν υποχωρήσει ούτε μία ούτε άλλη πλευρά, τι μένει να γίνει? Ναι, για την Ευρώπη το δίλημα είναι πραγματικό. Το να αφήσει μια χώρα από τις 18 της Ευρωζώνης να την αχθεί στον αέρα θα έχει την πλήρη ευθύνη και βεβαίως θα είναι ένα πολύ σημαντικό, θα προκαλέσει αναταραχή. Άλλο τώρα κατά πόσον είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Και εγώ πιστεύω ότι είναι προετοιμασμένοι, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ξέρεις καθόλου τι θα συμβεί μετά. Θα συμβεί κάτι κακό. Καλά δεν θα πάνε τα πράγματα. Θα είναι πολύ κακά για μας, θα είναι κακά και για τους Ευρωπαίους. Και ξέρεις, εντάξει, εμείς είμαστε εδώ, θα τα βρούμε μεταξύ μας. Δεν θα ξεχάσουν όμως ποτέ οι λαοί της Ευρώπης το κακό που τους έκανε η Ελλάδα σε μια κρισιμότατη στιγμή. Τη στιγμή που πάει η Ευρώπη να βρει λίγο το δρόμο της προς την ανάκαμψη. Δεν θα το ξεχάσουν ποτέ. Γι' αυτό δεν είναι μόνο το τι θα κάνεις εδώ μέσα και το πώς θα σε δουν εδώ μέσα ως κυβέρνηση. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η κυβέρνηση έχει την ευθύνη της ευρωπαϊκής ένταξης της Ελλάδος, της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Εκτός αν δεν το πιστεύουν. Διότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα εσωτερικά, και θα μου επιτρέψεις εδώ και το μεγάλο πρόβλημα, ποιος εκβιάζει τελικώς την κυβέρνηση? Ο Σόιμπλε? Η ζωή Κωνσταντοπούλου?
Ποιος ακριβώς κάνει αυτή τη δουλειά. Εγώ δεν έχω εύκολη την απάντηση, εκτός αν πούμε ότι και οι δύο εξίσου βλάπτουν τον τόπο. Άρα χρειάζεται μια γρήγορη απόφαση. Ο συμβασμός δεν είναι τόσο δύσκολος όσο νομίζουμε. Απλώς είναι η πρώτη φορά που αυτή η κυβέρνηση θα κληθεί να κάνει κάτι που είναι δύσκολο. Ξέρεις, οι βουλευτές, αν δεν ψηφίσουν φόρους, δεν γίνονται βουλευτές. Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, σχήμα λόγου χαρακτήρισε την κατάργηση του μνημονίου με ένα νόμο η πρόεδρος της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε μια φόλης της ύλης συνέντευξη στον Σκάι και τον Τάκη Χατζή. Ακόμα, χαρακτήρισε τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου χωρίς θεσμική υπόσταση, ενώ παραδέχτηκε ότι της έγινε διερευνητική κρούση για τη μεταφορά των αποθεματικών της Βουλής. Όπως αναμενόταν, η συνέντευξη προκάλεσε αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, με τη Νέα Δημοκρατία να κάνει λόγο για ακατάσχετο παραλήρημα και το ποτάμι να αναφέρεται με απαξιωτικό τρόπο στη συνέντευξη. Εκατοντάδες νόμοι που περιέχουν εκατοντάδες χιλιάδες διατάξεις δεν καταργούνται με ένα άρθρο. Με τη φράση αυτή η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στον Τάκη Χατζή και τον Σκάι, εξήγησε τη μη τήρηση μέχρι στιγμής της προεκλογικής δέσμευσης του ΣΥΡΙΖΑ για την κατάργηση του μνημονίου με ένα άρθρο, δέσμευση που τη χαρακτήρισε σχήμα λόγου. Το σχήμα λόγου με ένα άρθρο, με ένα νόμο, είχε υποθεί, να σας θυμίσω, για να μην μπερδευόμαστε και για να μην παραπλανούμε και για να μην δημιουργούμε μία αίσθηση ματέωσης υποσχέσεων ή προσδοκιών. Ναι. Το με ένα άρθρο, λοιπόν, και ένα νόμο είχε υποθεί για να καταδείξει την βαθιά αντιδημοκρατική επιλογή της κυβέρνησης Σαμαρά το Νοέμβριο του 2012, να φέρει σε ένα άρθρο 800 σελίδες νομοθεσίας μέτρων με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Στο εσωκομματικό πεδίο, η πρόεδρος της Βουλής, μετά και τις διαρροές που την έφεραν να επικρίνει έντονα τους κυβερνητικούς χειρισμούς στη διαπραγμάτευση, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν καπετανάτα και ρήξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και δήλωσε την αμέριστη εμπιστοσύνη της στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Ωστόσο, αναφερόμενη στη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου με τους εταίρους, κράτησε αποστάσεις. Η ανακοίνωση της 20ης Φεβρουαρίου είναι μία ανακοίνωση. Ναι. Ένα ανακοινωθέν. Ωραία. Του Eurogroup, το οποίο, όπως γνωρίζετε, δεν έχει και καμία θεσμική υπόσταση. Η πρόεδρος της Βουλής, μετά τις φήμες που την παρουσίαζαν να αρνείται να μεταφέρει τα ταμιακά διαθέσιμα της Βουλής στην Τράπεζα της Ελλάδος, διέψευσε ότι υπήρξε έτοιμα από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών και διευκρίνησε ότι μετά τις σχετικές διαρροές περί άρνησής της, έλαβε μία διερευνητική επιστολή. Την Παρασκευή μου εστάλει μία επιστολή από τον κύριο Μάρδα, την οποία ερμηνεύω ως διερευνητική. Από εκεί και πέρα, με βάση αυτήν την επιστολή που μου έστειλε ο κύριος Μάρδας, θα ερευνήσω ακριβώς ποιο είναι το πλαίσιο και θα υπάρξουν οι νόμιμες διαδικασίες. Το ζήτημα της παραχώρησης των ταμιακών διαθεσίμων της Βουλής προκαλεί ήδη αντιδράσεις. Αν αυτό ισχύει, η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι απαράδεκτη. Εάν η κυρία Κωνσταντοπούλου πιστεύει ότι μπορεί να δυσφημεί 300 βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων και να τους εμφανίζει να συμφωνούν στο να κρατήσουν τα δικά τους λεφτά και να διασφαλίσουν τους μισθούς τους την ώρα που όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες απειλούνται, είναι βαθιά νυχτωμένοι. Και αν υπάρχουν αποθεματικά και είναι διαθέσιμα, θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση με την κυρία Πρόεδρο και την κυβέρνηση, διότι όπως συμβάλλουν και άλλοι οργανισμοί και τα ασφαλιστικά που προαναφέρεται, ταμεία και δήμοι και περιφέρειες, υπ' αυτή την έννοια θεωρώ για τον ίδιο εθνικό σπουδαίο στόχο θα πρέπει όλοι να συνδράμουμε. Αναφερόμενοι πάντως στις μεγάλες υποθέσεις που ανοίγει εκ νέου η κυρία Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, όπως η υπόθεση Siemens ή η λίστα Lagarde, αίσθηση προκάλεσε ο υπαινιγμός ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες βάλλονται. Κάθε φορά που ανοίγω κάτι, υπάρχει και ένα λάστιχο που σκάει σε βενζινάδικο, ξέρετε. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, απαντώντας στην κριτική που δέχεται περί ίσης μεταχείρισης της Χρυσής Αυγής με τα κόμματα του συνταγματικού τόξου, επικαλέστηκε το θεσμικό της ρόλο και την τήρηση του συντάγματος, ενώ έβαλε κατά του Σταύρου Θεοδωράκη με αφορμή συνέντευξη που είχε πάρει από τον αρχηγό του ακροδεξιού κόμματος. Δεν θα με βρείτε σε κανένα πάνελ προεκλογικό ή πολιτικό, στο οποίο συμμετείχε εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής. Ναι. Εκείνοι οι οποίοι επήγαιναν και χαριεντίζονταν πίνοντας τσάι στα γραφεία της Χρυσής Αυγής, και μιλώ για τον κύριο Θεοδωράκη. Ποιος ασχολείται με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τη μάνα του λόχου της Χρυσής Αυγής, όπως εύστοχα είπε η Λιάνα Κανέλη. Σχολίασαν κύκλοι από το ποτάμι.
Στη πιο κρίσιμη καμπή των διαπραγματεύσεων, ο Πρωθυπουργός φέρεται να στέλνει σαφές μήνυμα προς τους διαφωνούντες στο εσωτερικό, ξεκαθαρίζοντας πως προτιμά την κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ παρά την καταστροφή της χώρας, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες του πρώτου θέματος. Ωστόσο, το κλίμα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει εκρηκτικό. Ο πρώην Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, με παρέμβασή του, καλεί τον Αλέξη Τσίπρα να πάρει τις τελικές του αποφάσεις, σημειώνοντας πως οι ηγέτες φαίνονται στα δύσκολα. Την ίδια ώρα, η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στον Sky σήμερα, τόνισε την κατεπίγουσα ανάγκη να υπάρξει άμεσα συμφωνία. Την ώρα που οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας με τους δανειστές βρίσκονται στην πλέον κρίσιμη καμπή, κορυφώνονται και οι αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ για τις παραχωρήσεις που ετοιμάζεται να κάνει η κυβέρνηση. Ενδεικτική του κλίματος που επικρατεί στο εσωτερικό του κόμματος της πλατείας Κουμουνδούρου είναι η φράση που φέρεται να είπε ο Πρωθυπουργός σε στενούς του συνεργάτες μετά τη θυελλώδη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ την περασμένη Πέμπτη. Προτιμώ μια εσωκομματική κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ παρά μια καταστροφική κρίση για την Ελλάδα. Ας το καταλάβουν επιτέλους ότι όποιος θέλει έξοδο από το ευρώ είναι με τον Σόιμπλε, που θέλει να πάει τη χώρα μας στο ευρωπαϊκό περιθώριο. Μιλώντας στο Μέγκα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φίλης, ανέφερε ότι το ενδεχόμενο διεξαγωγής δημοψηφίσματος παραμένει στο τραπέζι και τις εξελίξεις θα καθορίσει η εν πωλήσει στάση των δανειστών. Εάν έρθει τελεσίγραφο, το ερώτημα σας λέω στο τελεσίγραφο θα είναι. Το τελεσίγραφο θα είναι. Ότι τι δηλαδή. Το δέχεσαι όχι αυτό. Εμείς λέμε δεν το δεχόμαστε. Δεν το δεχόμαστε. Αυτό θα πει και στον ελληνικό λαό. Βεβαίως. Κόκκινη γραμμή της κυβέρνησης πρέπει να είναι η χρεοκοπία της χώρας, τόνισε η Ντόρα Μπακογιάννη. Μου είναι αδιανόητο να πιστέψω ότι ένας άνθρωπος τον οποίο εμπιστεύθηκε ο ελληνικός λαός και τον έκανε πρωθυπουργό θα ήταν διατεθειμένος να είναι ο πρωθυπουργός της χρεοκοπίας. Ο πρωθυπουργός των κλειστών τραπεζών, ο πρωθυπουργός των συνταξιούχων που δεν θα έχουν πάρει τη σύνταξή τους. Σε αυτά που φέρεται να δήλωσε ο πρωθυπουργός, στάθηκε ο Σταύρος Θεοδωράκης στην ομιλία του στην πανελλαδική συνδιάσκεψη στελεχών του ποταμιού. Αλλά είναι αλήθεια, τον καλωσορίζουμε στον αληθινό κόσμο. Θα μου πείτε, χρειάζονται 3 μήνες για να αποφασίσει ένας πρωθυπουργός ότι είναι πρωθυπουργός και δεν είναι ομαδάρχης κάποιων κομματικών ομάδων. Ο κύριος Θεοδωράκης άσκησε επίσης δρυμία κριτική στις εφημερίδες, το Βήμα, τα Νέα και την Αυγή. Ο ΔΟΛ, το Βήμα και τα Νέα, 110 μέρες, 110 μέρες δεν έχουν βρει μία αφορμή για να προβάλλουν μία δράση από το κίνημά μας. Μόνο αρνητικά σχόλια και νουθεσίες. Και από κοντά υπάρχει το θράσος του νέου καθεστώτος. Παρέα-παρέα. ΔΟΛ, Αυγή. Σήμερα η Αυγή κάνει άλλη μια ολομέτωπη επίθεση στο ποτάμι. Θα μου πείτε τι είναι το παράξενο, κάθε μέρα κάνει και μία. Προσέξτε όμως. Ο άνθρωπος που υπογράφει σήμερα την επίθεση στο ποτάμι, στην ιστορική εφημερίδα Αυγή, ξέρετε ποιος είναι. Ο άνθρωπος λοιπόν που υπογράφει την επίθεση στο ποτάμι είναι ο λογογράφος του Άκη Τσοχατζόπουλου. Τα ψέματα των ΣΥΡΙΖΑΕΟΝ για σκληρή διαπραγμάτευση και ρήξη τελειώνουν. Έρχεται νέο πακέτο διάσωσης, δηλαδή νέο μνημόνιο, με νέα σκληρά μέτρα. Καλούμε την κυβέρνηση, εάν είναι δυνατόν, να σοβαρευτεί. Να ενημερώσει ουσιαστικά τη Βουλή, να σταματήσει να εχμαλωτίζει το μέλλον της χώρας μέσα στις δικές της κομματικές σκοπιμότητες. Καλωσορίζουμε τώρα στο στούντιο κοντά μας τον Παύλο Τσίμα. Καλησπέρα. Παύλο, καλησπέρα. Λοιπόν, έχει μία μάχη σε διπλό ταμπλό τώρα το Μέγαρο Μαξίμου. Απ' τη μία να τα βρει με τους δανειστές, ώστε να κλειδώσει η συμφωνία και έτσι να ανοίξει η κάνουλα της ρευστότητας. Και απ' την άλλη να τα βρει στο εσωτερικό του και συγκεκριμένα στο ΣΥΡΙΖΑ και να τους πείσει ότι δεν ξεπερνούν τις κόκκινες γραμμές. Δεν ξέρω τι από τα δύο είναι πιο δύσκολο. Πάντως, το βέβαιο είναι ότι έχουμε φτάσει στο τέλος του χρόνου. Δηλαδή, το καλό σενάριο είναι ένα. Μέχρι την Πέμπτη το πακέτο να έχει κλείσει σε τεχνικό επίπεδο. Ο κύριος Τσίπρας να δει την κυρία Μέρκελ την Πέμπτη στη Ρήγα και να βάλει μια πολιτική κορδέλα στο πακέτο αυτό. Να έρθει μεθεπόμενη εβδομάδα στο Eurogroup και όλα να τελειώσουν εκεί και μετά να αρχίσει η μάχη στο εσωτερικό. Αλλά αυτό το καλό σενάριο δεν είναι εξασφαλισμένο. Είμαστε ακόμη αρκετά μακριά από το να το θεωρήσουμε κλειδωμένο. Τώρα, εν ώψη αυτού, στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ το πράγμα βράζει. Είναι φανερό ότι υπάρχει αναβρασμός. Υπάρχει μεγάλη ένταση στις οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, το μακρύ του, το κοντό του. Και ο κύριος Τσίπρας είναι φανερό ότι βρίσκεται μπροστά σε ένα πολύ απλό δίλημα. Έχει από τη μια μεριά τον αναβρασμό σε έναν κόσμο, δικό του μεν κόσμο, αλλά που αριθμεί μερικές δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, που είναι τα οργανωμένα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, στο εσωτερικό του οποίου γίνεται η συζήτηση. Και από την άλλη μεριά έχει μερικά εκατομμύρια Έλληνες που αγωνιούν για την επόμενη μέρα της χώρας. Mm-hmm. Το έχω ξαναπεί, ο κύριος Τσίπρας εξελέγει πρωθυπουργός των εκατομμυρίων Ελλήνων πολιτών που αγωνιούν. Όχι
των λίγων δεκάδων χιλιάδων οργανωμένων μελών του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει να ισορροπήσει λοιπόν σε αυτό το τεντωμένο σκηνή. Τώρα, την ίδια ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, κυβερνητικά στελέχη, ακούσαμε σήμερα τον κύριο Φίλη, να επαναφέρουν, να συντηρούν το ενδεχόμενο του δημοψηφίσματος, αν δεν έχουμε συμφωνία ή αν η συμφωνία είναι πόδινη. Νομίζω ότι το σενάριο του δημοψηφίσματος είχε εγκαταληφθεί. Απλώς είναι μία λύση. Δηλαδή, εάν, από την πλευρά αυτό που ακούω εγώ από τον κύριο από το περιβάλλον του κύριου Τσίπρα είναι ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Η συμφωνία θα κλείσει. Θα προσπαθήσει, εν πάση περιπτώσει, να την κλείσει. Το ερώτημα είναι πώς είναι. Ή αυτή η συμφωνία περνάει από το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και συνεπώς από τη Βουλή, ίσως με μικρές απώλειες, αλλά πάντως περνάει. Ή αν δεν περνάει, αν η συμφωνία είναι τέτοια που δεν καταφέρει να περάσει, τότε το δημοψήφισμα προβάλλεται ως μία λύση. Έχοντας εξασφαλίσει τη συνένεση των εταίρων να γίνει, αφού όμως πρώτα υπάρχει το περίγραμμα της συμφωνίας, δηλαδή τα πράγματα δεν είναι στον αέρα. Ο χρόνος περνάει. Ο χρόνος περνάει και όλα αυτά είναι εξαιρετικά επικίνδυνα πράγματα. Είναι πράγματα τα οποία όπου παίζουμε πάνω στην, ισορροπώντας πάνω στην κόψη ενός ξηραφιού. θέλω να πω, ας μείνουμε στο καλό σενάριο. Το καλό σενάριο λέει κλείνει μια συμφωνία μέχρι την Πέμπτη. Την Πέμπτη ο κύριος Τσίπρας την επικυρώνει με την κυρία Μέρκελ στη Ρήγα. Την μεθεπόμενη εβδομάδα πάμε στο Eurogroup και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ χειροκροτεί έστω και γκρινιάζοντας. Είναι πολύ καλό σενάριο για να βγει αληθινό, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ που είμαστε, εδώ ας μείνουμε στο καλό. Είμαστε και θα το δούμε λοιπόν. Τώρα, την ίδια ώρα σήμερα στην εκπομπή σου, στις 11 και 4, στην τελευταία λέξη, φιλοξενείς μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, αυτήν του Υπουργού Παιδείας, του κύριου Αριστίδη Μπαλτά, για ένα νομοσχέδιο το οποίο όχι μόνο πολύ συζητήθηκε, αλλά προκάλεσε και πάρα πολλές αντιδράσεις. Ναι. Ποιο είναι το περίγραμμα των όσων σου είπε, έτσι, είναι μια κεφαλίδα. Η παιδεία έγινε το αντικείμενο της πρώτης αντικυβερνητικής διαδήλωσης στην Ελλάδα, ενώ στις ημέρες της νέας κυβέρνησης. Ο κ. Μπαλτάς είναι το πρόσωπο της εβδομάδας. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο, αυτό που ψηφίστηκε, και υπάρχει άλλο ένα που αρχίζει την άλλη εβδομάδα και στην πραγματικότητα καταργεί τα βασικά σημεία του νόμου Διαμαντοπούλου. Μίλησα με τον κύριο Μπαλτά πριν από λίγο, κάναμε τη συνέντευξη, γιατί αυτή την ώρα ταξιδεύει για Βρυξέλλες, έχει συνόδο Υπουργών Παιδείας. Καταρχήν είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα και είναι και μια μυστηριώδης προσωπικότητα. Δεν είναι γνωστός, δεν είναι εκτεθειμένος, δεν είναι ένας πολιτικός της καριέρας που τον έχουμε δει στα παράθυρα να συζητάει. Που συνηθίζουμε στα πάνελ. Η συζήτηση μαζί του έχει ένα ενδιαφέρον μεγάλο. Είναι ένας άνθρωπος που επιμένει πολύ στις απόψεις του, αλλά από την άλλη μεριά, εμένα σήμερα μου έδωσε την εντύπωση ενός ανθρώπου ο οποίος θα ήθελε να κάνει ένα άνοιγμα στο διάλογο. Δηλαδή, προαναγγέλει ότι τα θέματα της ανώτατης εκπαίδευσης θα ανοίξουν σε έναν πολύ μεγάλο διάλογο με τους πανεπιστημιακούς, την κοινωνία και τα κόμματα, ώστε να ρυθμιστούν σε ένα καινούριο μεγάλο νόμο πλαίσιο που θα εφαρμοστεί από του χρόνου. Αυτό είναι το. Θα μείνουμε συντονισμένοι. Επιμένει σε όλες τις απόψεις που έχει ως τώρα διατυπώσει. 11 και 4 στην τηλεόραση Sky. Παύλο Τσίμα, να σε ευχαριστήσουμε. Θα μείνουμε στο χώρο της παιδείας τώρα, κυρίες και κύριοι, και θα συνδεθούμε με τη Μαρία Φαρμακιώτη. Καθώς, Μαρία, αύριο ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Να δούμε καταρχήν αν είναι όλα έτοιμα, Μαρία. Ο μηχανισμός στο Υπουργείο ΕΒΑ δουλεύει ήδη πρετοδώς. Από το απόγευμα, τρεις φιλόλογοι έχουν κλειστεί σε ειδική πτέρυγα του Υπουργείου στο Μαρούσι και επιλέγουν τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας γενικής παιδείας. Είναι το πρώτο μάθημα στο οποίο εξετάζονται οι μαθητές αύριο στις 8.30 το πρωί. Οι καθηγητές θα παραδώσουν τις προτάσεις τους γύρω στις 2 τα ξημερώματα στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων και η τελική επιλογή θα γίνει στις 6 αύριο το πρωί. Τις προηγούμενες ημέρες, ΕΒΑ πραγματοποιήθηκε και σύσκεψη με εκπροσώπους της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για τη διασφάλιση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που αφορούν στις πανελλαδικές. 105.000 υποψήφοι συνολικά διεκδικούν φέτος 68.345 θέσεις σε ΑΕΗ και ΤΕΗ. Είναι κατά 1.960 θέσεις λιγότερες σε σχέση με πέρσι. Οι πανελλαδικές θα ολοκληρωθούν την 3η 2 Ιουνίου με το μάθημα επιλογής των αρχών οικονομικής θεωρίας, ενώ οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα 17 έως και 24 Ιουνίου. Οι βαθμοί των υποχρεωτικών μαθημάτων, να πούμε, θα ανακοινωθούν το 3ο δεκαήμερο του Ιουνίου και οι βάσεις εισαγωγής το 3ο δεκαήμερο του Αυγούστου. Ώρα προσέλευσης των μαθητών, να θυμίσουμε, 8 το πρωί, πρέπει να έχουν απαραίτητα μαζί τους το δελτίο του εξεταζόμενου, αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, στυλό διαρκείας μπλε ή μαύρου χρώματος, μολύβι, γομολάστιχα. Απαγορεύονται τα κινητά, εννοείται τα σκονάκια, οι υπολογιστικές μηχανές και τα μπλάνκο. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία.
Καλή επιτυχία, άγχος. Βεβαίως, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό είναι ένα ιδιαιτέρως κρίσιμο στάδιο στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, μετά τη θύελλα αντιδράσεων στο ενδεχόμενο ερωστοποίησης ομολόγων για την κάλυψη του κενού των 100 εκατομμυρίων στην πληρωμή των επικουρικών συντάξεων του Ιουνίου, ο αρμόδιος υπουργός Δημήτρης Στρατούλης ανακοίνωσε ότι αποσύρεται το αίτημα, διευκρινίζοντας πως το Υπουργείο θα συμβάλλει άμεσα στην αντιμετώπιση του ταμιακού προβλήματος του ΕΤΕΑ. Την ίδια στιγμή, στο οικονομικό επιτελείο, και γράφουν έτσι ώστε να κλειδώσουν τα μέτρα του νέου φορολογικού νομοσχεδίου. Στα συρτάρια του Υπουργείου Εργασίας μπήκε τελικά η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης για ρευστοποίηση ομολόγου ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να πληρωθούν οι επικουρικές συντάξεις του Ιουνίου. Οι αντιδράσεις είχαν ως αποτέλεσμα την έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Εργασίας, όπου και συζητήθηκαν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. Με τη δέσμευση του Υπουργείου να πάμε με άλλες προτάσεις, τόσο από τον ΑΚΑΓΕ, γιατί ψηφίστηκε και ο νόμος από τη Βουλή, όσο και κάποια χρωστούμενα που έχουμε από άλλους φορείς. Αυτοί που δεν πρέπει να ανησυχούν είναι οι συνταξιούχοι του Ταμείου. Και μπορεί το ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης να έλυσε προς το παρόν τουλάχιστον το πρόβλημα ρευστότητας. Οι δανειστές, ωστόσο, παραμένουν ανυποχώρητοι στα αιτήματά τους, που δεν είναι άλλα από την εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, την εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού των συντάξεων και την κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων. Ο Γιώργος Ρωμανιάς μάλιστα επιβεβαίωσε την πρόθεση των δανειστών να κλείσουν την πόρτα εξόδου στη σύνταξη σε περίπου 300.000 εργαζομένους που σήμερα δικαιούνται πρόωροι. Όσοι όμως έχουν θεμελιώσει στον δημόσιο τομέα ή θεμελιώσει και κατοχυρώσει στον ιδιωτικό τομέα μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2012, μάλιστα, αυτοί δεν θίγονται. Μάλιστα. Διατηρούν τα παλιά όρια ηλικίας. Οι δανειστές λοιπόν μας λένε, ναι, και δεν το λένε τώρα, το ότι λέγανε και πριν από τις εκλογές, ναι, ότι θέλουν και αυτοί να μετακινηθούν στο 67ο και το 62ο έτος ηλικίας. Το Υπουργείο, ωστόσο, παραμένει ανυποχώρητο σε ό,τι αφορά τις μητέρες ανηλίκων, τα άτομα με αναπηρία και τους εργαζομένους σε βαρέα και ανθυγιεινά. Είμαι υποχρεωμένος να αναφέρω ότι η άρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για μη εφαρμογή της ρήτρας στις επικουρικές και το ΕΦΑΠΑΞ αποτελεί μια απόλυτα υποκριτική στάση, προκειμένου να μην φυγεί ο κομματικός τους εγωισμός, καθώς είχε δεσμευτεί προεκλογικά. Τα σενάρια, ωστόσο, δίνουν και παίρνουν και σε ό,τι αφορά το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, με την κυβέρνηση να επιδίδεται σε ένα διαρκές παζάρι με τους δανειστές αναφορικά με τον ΦΠΑ. Τα σενάρια θέλουν τον υψηλό συντελεστή να κυμαίνεται από 18%, που είναι η αξίωση της ελληνικής κυβέρνησης, έως και 20% που ζητούν οι δανειστές, ενώ χαμηλός από 6,5% που είναι σήμερα έως 9%, με πρόθεση του οικονομικού επιτελείου να εξαιρεθούν προϊόντα πρώτης ανάγκης. Τα σενάρια περί τρίτου συντελεστή διαψεύδονται κατηγορηματικά. Στον αντίποδα έχουν κλειδώσει ο έκτακτος φόρος στις 500 πιο πλούσιες οικογένειες, το τέλος διαμονής σε ξενοδοχεία, η διατήρηση του έμφυα το 2015 και η αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης για ετήσιο εισόδημα άνω των 30.000 ευρώ. Γι' αυτό την πρόεδρο της Βουλής την έχουν ενημερώσει αρμοδίως το Υπουργείο Οικονομικών ότι πρόκειται να φέρει ένα τέτοιο νόμο, ή πρέπει να περιμένουμε? Τι θα κάνουμε σε αυτό? Δεν γνωρίζω να υπάρχει οτιδήποτε τέτοιο. Δεν υπάρχει δηλαδή σενάριο αλλαγή στο φορολογικό σενάρια δεδομένο. Μπορεί να κάνει ο καθένας. Από την κυβέρνηση λέω. Σενάρια μπορεί να κάνει ο καθένας. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω καμία τέτοια ενημέρωση. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει με κάθε τρόπο και την αύξηση του ΦΠΑ σε λογαριασμούς των 10, διότι εκτός από το προφανές κοινωνικό κόστος, κάτι τέτοιο θα προκαλούσε έντονες αντιδράσεις εντός του κυβερνητικού στρατοπέδου. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Χωρίς νικητή, ολοκληρώθηκε η κλήρωση του Τζόκερ την 5η 14 Μαΐου. Με αποτέλεσμα να σημειωθεί jackpot για 8η συνεχόμενη φορά. Ως συνέπεια, η κλήρωση του Τζόκερ, που μεταδίδεται από τον Sky σήμερα στις 10 η ώρα ακριβώς το βράδυ, θα μοιράσει 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που, όπως είναι φυσικό, προκαλεί ουρές στα πρακτορία έως και αυτήν την ώρα που ολοκληρώνεται η κατάθεση δελτίων. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ διεκδικούν σήμερα όσοι δοκίμασαν την τύχη τους στο Τζόκερ, καθώς δεν βρέθηκε ούτε ένα δελτίο με τους 6 τυχερούς αριθμούς που έβγαλε η κληρωτίδα της Πέμπτης. Περιμένουμε μια τύχη η οποία θα μπορούσε και σε εμάς να ανακάμψει κάπως την καντεμνία που έχουμε. Άμα κερδίσουμε, κερδίσαμε. Για μια ακόμα φορά έχουμε jackpot, έχουμε 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Η κίνηση είναι αυξημένη. Όλος ο κόσμος θέλει να κερδίσει και ελπίζει. Την ελπίδα την θέλουμε όλοι και
κοιτάμε να δούμε πώς μπορούμε να πάρουμε τα χρήματα για να φτιάξουμε τη ζωή μας. Στα πρακτορία του ΟΠΑΠ παρατηρείται αυξημένη κίνηση από παίκτες που αναζητούν την ευκαιρία να κερδίσουν ολόκληρο ή έστω να μοιραστούν το ποσό που θα μοιράσει το τζόκερ. Ναι, έχετε περισσότερο κόσμο σε αυτές τις μέρες λόγω του jackpot. Ελπίζω να κερδίσουν τα 3,5 εκατομμύρια. Παίζουν και παραπάνω λεφτά σε σχέση με τις άλλες περιόδους και 10 ευρώ και παραπάνω. Η ελπίδα. Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες διεκδικούν το δικαίωμα στο όνειρο και την ελπίδα. Διεκδικούν ένα μερίδιο από τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ που μοιράζει αύριο το Τζόκερ. Για τα χρήματα όλοι, στην εποχή που είμαστε και από την κρίση που έχουμε. Η προθεσμία κατάθεση των δελτίων στο δίκτυο πρακτορείων της ΟΠΑΠ ολοκληρώνεται στις 9.30 το βράδυ, ενώ η ζωντανή μετάδοση της κλήρωσης θα πραγματοποιηθεί στις 10 σήμερα το βράδυ αποκλειστικά μέσω του τηλεοπτικού σταθμού Sky. Κατά της ποσόστοσης στην κατανομή των μεταναστών και των προσφύγων μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τάχθηκε επισήμως η Γαλλία. Τη στιγμή που σε συναγερμό βρίσκονται οι ευρωπαϊκές αρχές, μετά και τις δηλώσεις Λίβιου αξιωματούχου, πως ανάμεσα στους πρόσφυγες που περνούν παράνομα τη Μεσόγειο, κρύβονται και τζιχαντιστές. Στη Γαλλία προβλήθηκε ρεπορτάζ που δείχνει τις δύο όψεις της ΕΚΟ, ως νησί για ιδιανικές διακοπές από τη μία, αλλά και ως νησί υποδοχής προσφύγων. Συναγερμός έχει σημάνει στις ευρωπαϊκές αρχές μετά τη δήλωση στο BBC Λίβιου αξιωματούχου πως τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους περνούν κρυφά στην Ευρώπη μέσω οργανώσεων που δρούν στη Μεσόγειο. Legal immigration for European, but they told me some people they coming suddenly like this, they are out of the list. Οι ισχυρισμοί του Συμβούλου της Κυβέρνησης της Λιβύης ότι οι διακινητές κρύβουν τους τζιχαντιστές σε βάρκες γεμάτες πρόσφυγες βασίζονται σε συνομιλίες που είχε με ιδιοκτήτες σκαφών σε σημεία της Βορείου Αφρικής που ελέγχουν οι τζιχαντιστές. Οι δύο όψεις της ΚΟ, ενός επίγειου παραδείσου στη Μεσόγειο, όπως αποκαλείται χαρακτηριστικά, αποτυπώνονται σε ρεπορτάζ της γαλλικής τηλεόρασης πριν λίγες ημέρες. Από τη μία η οδύσσια των προσφύγων που καταφθάνουν καθημερινά στο νησί με πολλά μικρά παιδιά ανάμεσά τους να διασώζονται και να φτάνουν φοβισμένοι και ταλαιπωρημένοι στις ακτές του νησιού χωρίς καμιά φορά να γνωρίζουν ούτε καν που βρίσκονται. Και από την άλλη οι ίδιες ακτές να φιλοξενούν κάθε μέρα εκατοντάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο που απολαμβάνουν τις διακοπές τους και τις ανέσεις των πολυτελών καταλυμάτων. Το καραβάνι των προσφύγων που οδηγούνται στις αρχές του νησιού για να δηλώσουν τα στοιχεία τους περιμένοντας τη συνέχεια για ώρες στην ουρά, περνά δίπλα από τους Γάλλους τουρίστες που κάνουν βόλτα στο νησί πριν ξαπλώσουν αναπαυτικά στις ξαπλώστρες των πλάζ. Την ίδια στιγμή, σε κεντρικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά τη Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία, περνά μετά από δηλώσεις του Πρωθυπουργού Μανουέλ Βάλς στην ομάδα των χωρών που είναι αντίθετες στην εισαγωγή ποσοστώσεων στην κατανομή των μεταναστών και των προσφύγων μεταξύ των χωρών της Ένωσης, όπως προτάθηκε από την Κομισιόν. Να περάσουμε τώρα στο θέμα της Χρυσής Αυγής, την ώρα που το ναζιστικό μόρφωμα κατακεραυνώνει εντός Βουλής τους χρήστες ειδικής κάναβης. Ο βουλευτής Νίκος Μίχος κατηγορείται για κατοχή και χρήση χασίς, όπως προκύπτει από την δικογραφία. Την ίδια ώρα, ο υπαρχηγός του πυρήνα της Νίκαιας εμπλέκεται σε δικογραφία διακίνησης μεγάλης ποσότητας κοκαίνης. Έχουν ξεπεράσει κάθε όριο αυτοί οι ξεφτυλισμένοι. Είναι επίορκοι άπαντες, δικαστικοί. Μαθήματα ηθικής και υποκρισίας διδάσκουν τα πρωτοκλασσά τα στελέχη της Χρυσής Αυγής για το θέμα των ναρκωτικών, την ώρα που στελέχη της ακροδεξιάς οργάνωσης φέρονται σύμφωνα με δημοσίευμα του Έθνους Κυριακής να είναι όχι μόνο χρήστες ουσιών, αλλά να φωτογραφίζονται κιόλας με περίσσια λεβεντιά και τσιγαριλίκια στα χέρια. Πού να γνώριζε κιόλας ο δεύτερος στη τάξη της οργάνωσης, Χρήστος Παπάς, όταν πριν από μερικές ημέρες μιλούσε για χασίσο φεστιβάλ του ΣΥΡΙΖΑ στην πλατεία Συντάγματος, πως στην δικογραφία για την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής, ο συνάδελφός του, Νίκος Μίχος, κατηγορείται για κατοχή ινδικής κάναβης. Τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο περίπλοκα στο εσωτερικό της οργάνωσης, καθώς η αυστηροποίηση των ποινών, την οποία ζητούσε μέσα στο κοινοβούλιο ο Ηλίας Χασιδιάρης, θα έχει άμεσο αντίκτυπο και στα πρωτοκλασσά τα στελέχη του πυρήνα της Νίκαιας. Με στόχο να κάνει τελικά τον κόσμο, τον ελληνικό λαό, να τον μετατρέψει σε φυτά, να κάψει τα εγκεφαλικά του κύτταρα μέσω της χρήσεως αυτών των ουσιών, για να καμφθούν οι αντιστάσεις της κοινωνίας. Και βέβαια επαναλαμβάνω ότι εμείς είμαστε υπέρ της αυστηροποίησης του νομικού πλαισίου. Έχουμε απόψεις που μπορεί σε εσάς να φαίνονται υπερβολικές, όπως για παράδειγμα ότι στην περίπτωση μεγαλεμπόρου ναρκωτικών πρέπει να επανεξεταστεί το νομικό πλαίσιο και να μιλάμε για εσχάτη των ποινών.
Καθώς, όπως προκύπτει από τη δικογραφία, ο Γιώργος Χρήστος Τσακανίκας, νούμερο 2 του πυρήνα Νίκαιας, είχε προχωρήσει στην αγορά 7 γραμμαρίων κοκαίνης σε διάστημα 2 μηνών από σπήρα που έφερε ναρκωτικά από τη Λατινική Αμερική. Μάλιστα, στις τηλεφωνικές επικοινωνίες χρησιμοποιούσε τις κωδικές λέξεις σουβλάκι ή εισιτήριο για την αγορά κοκαίνης υπό τον φόβο παρακολούθηση των τηλεφωνικών συνομιλιών από τον κοριό της ΕΕΠ. Πού είσαι εσύ, σπίτι? Ναι. Α, ωραία. Σε κάνα μισάωρο είναι καλά? Ναι, μωρέ, ναι. Να σου πω, τι να σου παραγγείλω? Το κλασικό. Εντάξει, έγινε, φίλε. Ένα εισιτήριο έγινε. Μάλιστα, όπως πληροφορούσε λίγο πριν την άλλανδρη επίθεσή του, ο Ηλίας Κασιδιάρης στη Γιάννα Κανέλη στην τηλεοπτική εκπομπή, τα ναρκωτικά σε κάνουν ανεξέλεγκτο. Και ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει κάνει χρήση ναρκωτικών, να ολοκληρώσω και σας επιτρέπω, βεβαίως. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνος, κύριε Παπαδάκη. Πάρα πολύ επικίνδυνος. Άλλωστε, σε όλες τις περιπτώσεις. Έχω δικαίωμα να έχω άποψη. Έχω δικαίωμα να έχω άποψη. Δεν είπα ότι είναι ναρκωμανής. Είπα ότι σε όλες τις περιπτώσεις. Πρέπει να σε όλες τις περιπτώσεις δολοφονιών, οι δράστες είχαν πράγματι κάνει χρήση να το παίξουμε. Γι' αυτό και ήταν ανεξέλεγκτοι. Στο δημοσίευμα του Έθνους της Κυριακής, εκτός από φωτογραφίες με φούντες, παρουσιάζονται και φωτογραφίες τελεχών της οργάνωσης να κραδένουν σπαθιά και όπως η ιδεολογία τους επιτάσσει, να χαιρετούν ναζιστικά. Μετά και τις έντονες αντιδράσεις πολιτικών κομμάτων, της Ισραηλιτικής κοινότητας αλλά και των πολιτών που προκάλεσε η αναβολή των εγγενείων του μνημείου για τους Εβραίους, τα θύματα του Ολοκαυτώματος στην Καβάλα, πραγματοποιήθηκε σήμερα συμβολική διαμαρτυρία με μεγάλη συμμετοχή. Ο Δήμος Καβάλας διαβεβαίωσε με ανακοίνωσή του ότι τα εγγένεια του μνημείου θα γίνουν κανονικά και σύντομα και χωρίς καμία αλλαγή, ενώ η Δήμαρχος ζήτησε συγγνώμη για την αναστάτωση. Δεν μπορεί να βγάζετε ανακοινώσεις που να λέτε ότι συμφωνήσαμε και ότι σας εξουσιοδοτήσαμε όλοι μαζί για να χειριστείτε. Όχι. Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Συμπαράταξη Πολιτών διαμαρτύρεται στη Δήμαρχο Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα για την αναβολή των αποκαλυπτηρίων του μνημείου για τους 1.484 Εβραίους της πόλης που εξοντώθηκαν από τους Ναζί. Και θα μας εκθέσει ανεπανόρθωτα αυτή η απόφαση. Φορώντας συμβολικά το κίτρινο άστρο του Δαβίδ που επέβαλαν οι Ναζί στους Εβραίους, άνθρωποι όλων των ηλικιών, ανάμεσα τους μαθητές και τέσσερις Ισραηλίτισες από τη Χάιφα και το Τελαβίβ με καταγωγή από την Καβάλα και την Κομωτινή, διαδήλωσαν το πρωί στον Δημοτικό Κήπο Καβάλας. Τώρα τι θα γίνει? Εγώ ήθελα και σήμερα. Μετά τη γενική κατακραυγή, η Δήμητρα Τσανάκα ζήτησε συγγνώμη από τους κατοίκους και διαβεβαίωσε ότι το μνημείο θα στηθεί κανονικά και θα αποκαλυφθεί πιθανόν στις 7 Ιουνίου, ύστερα από συνεννόηση με το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος. Έκανα λάθος. Ζητώ συγγνώμη από ανθρώπους. Ζητώ συγγνώμη από ανθρώπους που ήρθαν από μακριά. Θα στείλω επιστολή λοιπόν στο Κίσε, όπου θα ζητώ, όπου θα λέω σαφώς ότι η πόλη και η Δήμαρχος θέλει να γίνει. Χωρίς αλλαγές, χωρίς τίποτα, όπως είναι. Στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου το βράδυ της Πέμπτης, η Δήμαρχος είχε πει πως δεν την ικανοποιούσε αισθητικά το μνημείο και ανέστειλε την εκδήλωση. Το τι ακριβώς σημαίνει αισθητικά, είχε εξηγήσει τηλεφωνικά το πρωί στον πρόεδρο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου. Μου είπε ότι πρέπει από το μνημείο να αφαιρεθεί το άστρο του Δαβίδ. Της εξήγησα ότι αυτό δεν είναι κανένα έμβλημα εθνικό, αλλά είναι θρησκευτικό σύμβολο της εβραϊκής θρησκείας ανάλογα με το σταυρό της χριστιανικής θρησκείας. Συμφώνησε τελικά, μου είπε να το μικρύνουμε αν είναι δυνατόν λίγο. Της απέντησα ότι δεν είναι δυνατόν να μικρύνει δεδομένου ότι έχει ήδη κατασκευαστεί. Η κυρία Τσανάκα υποστήριξε πως φοβόταν μήπως το μνημείο υποστεί βανδαλισμούς εξαιτίας του άστρου του Δαβίδ. Οι επιφυλάξεις σας έχουν εξαφανιστεί από τον βανδαλισμό? Βεβαίως. Θεωρώ ότι μετά από όλη αυτή τη φασαρία που έγινε, δεν πιστεύω ότι οι ίδιοι οι πολίτες θα το προστατεύσουν. Με κοινή ανακοίνωσή τους, οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας άδειασαν τη Δήμαρχο, λέγοντας πως ποτέ δεν της έδωσαν εν λευκό εξουσιοδότηση για αυτή την απόφαση. Επιθυμούμε να καταγγείλουμε την προσπάθεια της Δημάρχου Καβάλας, κυρίας Δήμητρας Τσανάκα, να καταστήσει τις δημοτικές μας παρατάξεις συνένοχους στην προσωπική της απόφαση και ευθύνη να αναβάλει την εκδήλωση για τα αποκαλυπτήρια του μνημείου Ολοκαυτώματος των 1.484 Ελλήνων Εβραίων της Καβάλας. Μια ενέργεια διανόητη, προκλητική και βαριά προσβλητική για το κύρος και το ιστορικό παρελθόν της Καβάλας. Έντονη ήταν η αντίδραση και των κομμάτων. Με ανακοινώσεις τους καταδίκασαν το περιστατικό ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Ποτάμι, Ανεξάρτητοι Έλληνες και ΠΑΣΟΚ.
Σύνδεση τώρα, κυρίες και κύριοι, με την Έλενα Παπαδημητρίου για να δούμε διεθνείς ειδήσεις. Ξεκινώντας, Έλενα, από ένα απίστευτο ατύχημα που έγινε στην Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Έβα τρένο έπεσε πάνω σε λεωφορείο που είχε κολλήσει πάνω στις ράγες. Πανικόβλητοι επιβάτες έβλεπαν το τρένο να κατευθύνεται πάνω τους. Βλέπουμε το βίντεο που δείχνει την τρομακτική στιγμή που το τρένο συγκρούεται με το λεωφορείο. Μόλις αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει, τι μπορεί να συμβεί, οι επιβαίνοντες φωνάζουν: «Έρχεται τρένο, αφήστε μας να βγούμε». Και τελικά καταφέρνουν να εξέλθουν δευτερόλεπτα πριν γίνει η σύγκρουση. Επίσης, βλέπουμε τον οδηγό να κορνάρει σε μια προσπάθεια να ξεφύγει, παραμένει όμως στη θέση του και μόλις το τρένο πέσει επάνω του, πέφτει από τη θέση του. Παρά το δυνατό χτύπημα, κατάφερε ευτυχώς να σηκωθεί και να βγει έξω. Απίστευτες εικόνες λοιπόν, ευτυχώς που κανένας δεν έπαθε τίποτα. Τώρα, Έλενα, τρόμο έχει προκαλέσει το ατύχημα που συνέβη κατά τη διάρκεια ταυρομαχίας στη γιορτή του Σαν Ισίντρο στη Μαδρίτη, όταν ο ταυρομάχος Σαούλ Χιμένεθ Φόρτες τραυματίστηκε σοβαρά στο στομάχι και το λαιμό από τα κέρατα του ταύρου. Ακόμα ένα ατύχημα για την ακρίβεια. Η σοκαριστική επίθεση από το εξαγριμμένο ζώο άφησε τον Ισπανό ταυρομάχο αιμόφυρτο στο έδαφος, προτού οι άνθρωποι της ασφάλειας μπουν στην αρένα και απομακρύνουν τον ταύρο. Ο Φόρτες μεταφέρθηκε εσπευμένο στο νοσοκομείο και σύμφωνα με τους γιατρούς ο τραυματισμός του είναι πολύ σοβαρός, καθώς τα κέρατα του ζώου έγδαραν την καροτίδα και την σφαγή τη δαφλέβα, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή του. Έλα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας για να δούμε σε λίγο γιατί αποδοκιμάστηκε ο Μάθιου Μακόναχη στις Κάνες, αλλά και το ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Amy Winehouse. Πρεμιέρα, κυρίες και κύριοι, για την αμφιλεγόμενη ταινία με θέμα τη ζωή της πρόωρα χαμένης τραγουδίστριας Amy Winehouse έγινε στο 68ο Φεστιβάλ των Κανών. Την εμφάνισή του στο κόκκινο χαλί της Κουραζέτ έκαναν και οι χειρά ονόματα της παγκόσμιας κινηματογραφικής βιομηχανίας, όπως ο Μάθιου Μακόναχη και η Τζέιν Φόντα. Εντυπωσιακές παρουσίες έκαναν την εμφάνισή του στο κόκκινο χαλί της Κρουαζέτ. Μπορεί η ταινία The Sea of Trees, την οποία πρωταγωνιστεί ο Μάθιου Μακόναχη, να προκάλεσε την αποδοκιμασία μερίδας του κοινού και να απέσπασε τα χειρότερα σχόλια από τους κριτές, η πρεμιέρα όμως ήταν λαμπερή. Η αϊθαλής Τζέιν Φόντα εμφανίστηκε με εφαρμοστή τουαλέτα με σκισίματα. Μπλε μακρύ φόρεμα επέλεξε και το αστέρι του Bollywood Σόναμ Καπούρ. Στις Κάνες προβλήθηκε και η αμφιλεγόμενη ταινία με θέμα τη ζωή της Amy Winehouse. Δεν είχα πρόθεση να δυσαρεστήσω κανέναν, απλά να παρουσιάσω τι συνέβαινε στη ζωή της, υποστήριξε σήμερα ο Βρετανός σκηνοθέτης Ασίφ Καμπάντια μετά τη σκληρή κριτική που άσκησε εναντίον της ταινίας ο πατέρας της πρόωρα χαμένης τραγουδίστριας, που φέρεται να εξετάζει ακόμη και την προσφυγή του στη δικαιοσύνη. Η διάσημη τραγουδίστρια με τα 6 βραβεία Grammy ήταν μόλις 27 ετών όταν τη βρήκαν νεκρή στο διαμέρισμά της στο Κάμπντεν του Λονδίνου τον Ιούλιο του 2011 από υπερβολική χρήση ναρκωτικών. Η αυλαία του 68ου Φεστιβάλ των Κανών θα πέσει στις 24 Μαΐου. Θα δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τη βοήθεια της Έλληνας Παπαδημητρίου, το Βλαντιμίρ Πούτιν, Έλληνα, σε νέες περιπέτειες, καθώς απέδειξε ότι παραμένει σε εκπληκτική φόρμα στα 62 του χρόνια, βοηθώντας την ομάδα του να επικρατήσει με σκόρ 18-6 στο χόκκι. Μια εντυπωσιακή επίδοση σημείωσε ο Ρώσος πρόεδρος σε αγώνα χόκκι που συμμετείχε πρόσφατα στο Σότσι για τη συμπλήρωση των 70 ετών από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Στον αγώνα, στον οποίο συμμετείχαν βετεράνοι του αθλήματος και άλλες σημαντικές προσωπικότητες της χώρας, ο Ρώσος πρόεδρος πέτυχε τα 8 από τα 18 τέρματα της ομάδας του, φυσικά με λίγη βοήθεια από τους αστέρες του αθλήματος. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν μετά και τις φήμες για την κατάσταση της υγείας του και έκανε επίδειξη των ικανοτήτων του στο νέο άθλημα που επέλεξε να μάθει τελευταία, εκτός βέβαια από τα αγαπημένα του που είναι το τζούντο και η κολύμβηση. Μάλιστα, Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε άλλες ειδήσεις από τον κόσμο τώρα, Βρετανική εφημερίδα αποκαλύπτει την αιτία του χωρισμού της Ρωσίδας Καλονής, Ειρίνα Σάικ, με τον Κριστιανό Ρονάλντο. Την ευαίσθητη πλευρά το αποφάσισε να δείξει ο σκληρός του Χόλιγουντ, Σιλβέστερ Σταλόνε, ενώ στην Αυστρία βρέθηκε η Σαρλίζ Θερόν, όπου συμμετείχε στη μεγαλύτερη φιλανθρωπική εκδήλωση στην Ευρώπη κατά του AIDS. Η είδηση του χωρισμού της Ειρίνα Σάικ με τον Κριστιανό Ρονάλντο πριν λίγους μήνες έπεσε σαν κεραυνό σε νεθρία, πυροδοτώντας πλήθος φημών και σεναρίων. Τώρα δημοσίευμα βρετανικής εφημερίδας αποκαλύπτει την αιτία.
Όπως φέρεται να δήλωσε άτομο του οικογενειακού περιβάλλοντος της Ρωσίδας Καλονής, η Ειρίνα έφυγε από το σπίτι όπου συζούσαν όταν ανακάλυψε στο κινητό του Ρονάλντο δεκάδες μηνύματα που είχε δεχτεί αλλά και στείλει ο άσος του ποδοσφαίρου σε άλλες γυναίκες. Μάλιστα και η ίδια δεχόταν πολλά μηνύματα στο κινητό της από γυναίκες που της έγραφαν ότι φλερτάρουν με τον τότε σύντροφό της, κάτι που ο ποδοσφαιριστής στο τέλος παραδέχτηκε. Τώρα το γνωστό μοντέλο ξαναβρήκε τον έρωτα στα μάτια του ηθοποιού Bradley Cooper. Φτερωτή άγγελη, φαντασμαγορικά κουστούμια και πολλή μουσική, με την περσινή νικήτρια της Eurovision Conchita Wurst να κλέβει την παράσταση. Η πλατεία Δημαρχείου της Βιέννης μεταμορφώθηκε σε ένα μαγευτικό θεατρικό σκηνικό. Η πόλη φιλοξενεί τη μεγαλύτερη φιλανθρωπική εκδήλωση στην Ευρώπη, το Life Ball, που συγκεντρώνει χρήματα για τον αγώνα κατά του AIDS. Στη σκηνή ανέβηκε και η 39χρονη διάσημη ηθοποιός Σαρλίζ Θερόν, που συμμετέχει στην καμπάνια κατά της ασθένειας. Έχουμε καταφέρει πολλά μέχρι τώρα, όμως υπάρχουν ακόμη πολλοί φορείς του AIDS των οποίων η φωνή δεν ακούγεται. Άνθρωποι που ζουν σε υπανάπτυκτες περιοχές, άνθρωποι που στιγματίζονται. Η λαμπερή βραδιά έκλεισε με μια εντυπωσιακή επίδειξη μόδας. Εκτός από ηθοποιός και σεναριογράφος, ο αστέρας του Hollywood Sylvester Stallone έχει ακόμη ένα ταλέντο αυτό της ζωγραφικής. Η ζωγραφική μου δεν διδάσκει, δεν έχει κοινωνικά ή πολιτικά νοήματα. Απλώς εκφράζει τα διαφορετικά συναισθήματα που βιώνει κανείς κατά την διάρκεια της ζωής του. Η έκθεση με έργα τέχνης του διάσημου ηθοποιού πραγματοποιείται στην Οίκαια της Γαλλίας. Η μέρα δράση, κυρίες και κύριοι, και η σημερινή Κυριακή. Στο πλαίσιο του Όλοι Μαζί Μπορούμε και στο περιβάλλον, εκατοντάδες εθελοντές, μαθητές και πολίτες μάζεψαν τα σκουπίδια, τα ξερά χόρτα αλλά και τα ξερά δέντρα κατά μήκος του δρόμου από το Δημαρχείο Καλαμπάκας έως και τα Μετέωρα. Επιστρατεύοντας ενέργεια και καλή διάθεση, εκατοντάδες εθελοντές, μαθητές και πολίτες όλων των ηλικιών καθάρισαν το πρωί τον κεντρικό δρόμο από την Καλαμπάκα προς τα Μετέωρα. Η δράση, που είναι ενταγμένη στο πλαίσιο του Όλοι Μαζί Μπορούμε και στο περιβάλλον, διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Δήμο Καλαμπάκας, την περιβαλλοντική οργάνωση Πράσινη Κιβωτός και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων. 3 χρόνια μετά την πρώτη δράση καθαρισμού στην Καλαμπάκα, ο Sky επιστρέφει στην περιοχή με σκοπό να ευαισθητοποιήσει το κοινό για την περιβαλλοντική προστασία των μετεώρων. Τα μοναστήρια των μετεώρων περιλαμβάνονται στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και είναι το δεύτερο σημαντικό μοναστικό συγκρότημα στην Ελλάδα, ύστερα από το Άγιον Όρος. Σε μήκος 25 χιλιόμετρων, οι εθελοντές δούλεψαν σκληρά για να απομακρύνουν σκουπίδια, ξερά χόρτα και δέντρα. Οι δράσεις θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια του Μαΐου και του καλοκαιριού, με πεζοπορίες, καθαρισμούς και ποτίσματα σε όλη την Ελλάδα. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε, κυρίες και κύριοι, οργανώνει ακόμα δρόμου για καλό σκοπό. Την Κυριακή 7 Ιουνίου τρέχουμε με μοναδικό αντίτιμο για τη συμμετοχή μας, την προσφορά μας σε τρόφιμα. Τη στιγμή λοιπόν που θα παραλάβουν οι δρομοί στο πακέτο της συμμετοχής τους, θα πρέπει να παραδώσουν το πακέτο τους σε τρόφιμα μακράς διάρκειας. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι' αυτό μπείτε στο αγώνας δρόμου.όλοιμαζίμπορούμε.gr εγκαίρως και δηλώστε τη συμμετοχή σας. Ο πρώτος αγώνας δρόμου, Όλοι Μαζί Μπορούμε, έχει δύο διαδρομές. Η μία των 9 χιλιόμετρων, έτσι για τους πιο γυμνασμένους, με 1.100 συμμετέχοντες, και κίνηση στις 9 η ώρα το πρωί, και των 5 χιλιόμετρων με 600 συμμετέχοντες και κίνηση στις 9 και 5 το πρωί. Η κίνηση του αγώνα θα γίνει στο πλάτωμα του Φράγματος, ενώ ο τερματισμός στην είσοδο των εγκαταστάσεων της ΕΙΔΑΠ. Θα είμαστε λοιπόν όλοι εκεί. Αρχίζουμε προπόνηση για να είμαστε έτοιμοι. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, στα καλά νέα της ημέρας, Διεθνής ημέρα μουσείων αύριο, με εκατοντάδες δράσεις και δωρεάν είσοδο στα μεγαλύτερα μουσεία της χώρας. Τα μουσεία γιορτάζουν αύριο, ανοίγοντας τις πόρτες του στο κοινό με ελεύθερη είσοδο σε εκατοντάδες δράσεις σε όλη την Ελλάδα. Ο εορτασμός είναι διεθνής και έχει ως θέμα του τα μουσεία για μια βιώσιμη κοινωνία. Το ελληνικό κοινό συμμετέχει σε κάθε τέτοιο κάλεσμα. Στο φετινό εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων συμμετέχουν με πλήθος εκθέσεων, ημερίδων, διαλέξεων, θεματικών ξεναγήσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μουσικών εκδηλώσεων άνω των 50 δημοσίων μουσείων και σχεδόν 30 αρχαιολογικοί χώροι. Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, στην προσπάθειά του να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτιστικών ανταλλαγών, καθιέρωσε από το 1977 τη 18η Μαΐου ως Διεθνή Ημέρα Μουσείων.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο Ολυμπιακός διεκδικεί το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του στην Ευρωλίγκα με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four που διεξάγεται αυτή την ώρα στην Ισπανική πρωτεύουσα. Στο ημίχρονο του μεγάλου τελικού, ο Ολυμπιακός βρίσκεται πίσω στο σκορ με 7 πόντους 35-28. Ο τελικός εξελίσσεται σε ένα πραγματικό ντέρμπι, σε ένα ευρωπαϊκό κλάσικο όπως το χαρακτήρισε και ο προπονητής της Οικοδέσποινας, Πάμπλο Λάσο. Η ομάδα του Γιάννη Σφερόπουλου επιχείρησε από την αρχή και σε ένα μεγάλο βαθμό τα κατάφερε να ελέγξει το δαιμονιώδη ρυθμό που επιβάλλει συνήθως η Ρεάλ Μαδρίτης. Ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν εκπληκτικός, πέτυχε ένα επιμέρους υπέρ του σκορ 19-15. Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Ρεάλ κατάφερε να επιβάλλει το ρυθμό της, να τρέξει περισσότερο στο γήπεδο και να αναγκάσει σε λάθη τον Ολυμπιακό. Καταλυτικός παράγοντας ήταν και η απόδοση του Ματσιούλη των γηπεδούχων. Πάμε τώρα στην Μαδρίτη να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον απεσταλμένο του Sport FM εκεί στην Ισπανική πρωτεύουσα, τον Τόλι Κοτζιά. Τόλι, γεια σου. Γεια χαρά. Πώς εξελίσσεται το πρώτο μέρος για τον Ολυμπιακό? Θα έλεγα ότι αν έλειπε το τελευταίο τρίποντο του Rivers θα πήγαινε καλά ο Ολυμπιακός, χωρίς να παίζει πάρα πολύ καλά κοντά σε μια πολύ επιθετική ομάδα όπως είναι η Real. Αν πήγαινε στην ανάπαυλα με το 32-28 θα μπορούσε να νιώθει πιο ευτυχισμένο, γιατί ο Ολυμπιακός είναι αρκετά μακριά από τον καλό του εαυτό, τουλάχιστον στο επιθετικό κομμάτι. Αν πήγαινε με 4 πόντους θα μπορούσε ευχαριστημένος. Τώρα το 7, όχι ότι είναι μεγάλη διαφορά, ο Ολυμπιακός μπορεί να τρέψει πολλές καταστάσεις, αλλά θα μπορούσε να έχει πάρει κάτι καλύτερο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει πρόβλημα εκτός των άλλων στην επίθεση και στις βολές όπου έχει χάσει πολλές. Τόλι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστώ. Μεταφερόμαστε στην Αγγλία για το αντίο ενός πραγματικού αρχηγού. Ο Στίβεν Τζέραρντ αποχαιρέτησε χθες την ομάδα της ζωής του, τη Λίβερπουλ, στον τελευταίο αγώνα της σεζόν στο Άνφιλντ με την Κρίσταλ Πάλας. Ο Τζέραρντ θα συνεχίσει την καριέρα του στους Λος Άντζελες Γκάλαξι, αλλά θα μνημονεύεται ως ο σπουδαιότερος της νεότερης ιστορίας της Λίβερπουλ. Don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Χωρίς ιδιαίτερες καιρικές συγκινήσεις είναι εβδομάδα. Έλατε να τα δούμε όλα αυτά εδώ μαζί αναλυτικά, μένοντας πάντα στην ουσία του καιρού. Αύριο λοιπόν, Δευτέρα, αρκετή ηλιοφάνεια στη χώρα μας, πιθανότητα βροχής ή και καταιγίδας. Υπάρχει το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά και το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν νοτιάδες στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ, στο Αιγαίο από ανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αύριο ηλιοφάνεια, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης μας αύριο, λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι. Η άνεμη και εκεί μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
Το διήμερο Τρίτη και Τετάρτη τώρα η θερμοκρασία θα πέσει λίγο. Οι άνεμοι σταδιακά θα γίνουν δυτικοί έως 6 μποφόρ στα νότια. Κάποιες βροχές περιμένουμε την Τρίτη, κυρίως στα δυτικά. Και την Τετάρτη, ιδιαίτερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στις περισσότερες υπηρωτικές περιοχές. Άνοδο της θερμοκρασίας περιμένουμε από την Πέμπτη. Καλό σας βράδυ. Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερες ειδήσεις έως αυτήν την ώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Εσείς μπορείτε πάντα να ενημερώνεστε αλλά και να παρακολουθείτε τα δελτία του Sky μέσα από την ιστοσελίδα μας sky.gr και να μας ακολουθείτε στην μεγάλη ενημερωτική παρέα του Sky στο Twitter αλλά και στο Facebook. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ. Εσείς μένετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί η κλήρωση του Joker για τα 3,5-3,5 εκατομμύρια ευρώ. Καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα.